Καλησπέρα, Τσακ Τεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing σύντομο και περιεκτικό, ελπίζω να είναι, του Xiaomi Mija μίζια, κάπως έτσι πέν, με τις προφορές δεν τα πάω τόσο καλά. Είναι στην ουσία ο στυλός της Xiaomi, βγαίνει με ανταλλακτικά μελάνια, η αλήθεια είναι ότι το πήρα σε προσφορά το συγκεκριμένο, το αγόρασα, είχε πέσει στα 1,20 ή 1,30 και τα μελάνια ήταν τα 3... Στα 2, κάτι, δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχει περάσει καιρό. Τα πήρα μαζί. Ε, έφτασε πρώτο αυτό γιατί τότε έγινε ένα μπέρδεμα με την παραγγελία και επειδή αγόρασα και κάποιε θήκε για το tablet, για το κινητό που ήθελα, ήρθε αυτό μόνο του. Το άλλο περιμένω να έρθει. Λογικά τι επόμενε μέρε θα έρθει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ενδιαφέρον. Απλά είναι ανταλλακτικά μελάνια για το στυλό. Εντάξει, οκ. Okay. Το συγκεκριμένο επειδή ξέρετε τη λόξα που έχουμε πένε με στυλό και 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 και. Είπα να σα το ανοίξω. Μικρό είναι, γρήγορο θα είναι. Ε, τι συγκεκριμέ... μέρε που κάνω το unboxing, δεν ξέρω αν θα προλάβω να σα το δείξω. Παίζει και ένα κουπόνι που το ρίχνει γύρω στο 1,1,10. Θα σας τα έχω όλα στην περιγραφή αν τα βρω τα κουπόνια οτιδήποτε. Α δούμε όμω το στυλό γιατί αυτό θέλω να δω. Τον παρήγγειλα κυρίω γιατί θέλω να δω πώ γράφει και τι είναι αυτό ο περιβόητο του Xiaomi Pen. Το συγκεκριμένο Pen το έχει ξανανοίξει και στο παρελθόν ο Κώστα από του GR Minecraft Cousins. Και νομίζω πρέπει να το έχει ανοίξει και ο σωτήρη, αλλά δεν είμαι σίγουρο. unboxing specialist. Οπότε πάμε να το δούμε. Αυτό εδώ είναι το κουτάκι του. Όμορφο, μικρό, λευκό. Το στυλό είναι λευκού χρώματο. Αυτή τη φορά σα έφαλα πάνω σε μια επιφάνεια γραφή, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε πώ γράφει. Απλό έχει εδώ πέρα αυτή την ταινία, ελπίζω να τη βλέπετε, την οποία την τραβάς και ανοίγει. Γενικά μου αρέσουν οι συσκευασίε τη Γιάννη, μπορώ να πω. Στο τομέα πακεταρίσματο τα πάει υπερβολικά καλά. Ο στυλό έχει 0,5 μύτη, οπότε είναι αρκετά λεπτό το γράψιμό του. Και από όσο ξέρω, το μελάνι το οποίο συνοδεύει το στυλό είναι η ιαπωνικής Ιαπωνική κατασκευή. υπάρχουν, θα σας βάλω link και από το Gearbest και από το eBay σε περίπτωση που θέλετε να δείτε από το eBay τα link του Gearbest έχουν affiliate σε περίπτωση που σα ενδιαφέρει. Αλλά από ό,τι είδα, οι τιμέ παίζουν να είναι πιο οικονομικέ στο Gearbest. Επίση, σα είπα, παίζει και κουπονάκι. Τσεκάρετε στην περιγραφή. Δεν ξέρω πότε θα βλέπετε το βίντεο. Οπότε δείτε. Και πάμε να δούμε αυτό. Εδώ είναι το στυλό. Χωρί πολλά πολλά. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο το χαρτί. Αρκετά απλό. Μεταλλική. Ναι, μέταλλο είναι αυτό εδώ βλέπετε έχει το σήμα της Xiaomi απλώς λέω, αλλά στον διαλύσω λίγο να δούμε τι και πως είναι μέσα εσωτερικά ο στυλός μέσα έχει ένα λατήριο όπως μπορείτε να δείτε και ας περάσουμε λίγο και στο καπάκι και στο υπόλοιπο μας να δούμε πως είναι βλέπουμε η μύτη προστατεύεται για να μην διαρρέει το μελάνι οπότε είναι κομπλέ μαύρο χρώμα το μελάνι που το συνοδεύει φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να βάλουμε και ανταλλακτικά επάνω στο στυλό πέραν τη Xiaomi, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τα ανταλλακτικά της Xiaomi είναι λίγο ψιλοτσιμπημένα, έρχονται σε πακετάκια των τριών ε, και αυτό εδώ είναι το πάνω μέρος. Δεν βγαίνει, κουμπώνει επάνω. Και ο στυλός απλά τον περιστρέφεις και ανοίγει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, one-way, λευκός. Όμορφο, απλό, εντάξει. Το θέμα είναι πώ γράφει και τι γράφει. Έχω εδώ κάποια χαρτιά καλλιγραφία. Ελπίζω να μπορείτε να τα δείτε. Λοιπόν, για να δούμε πώ γράφει. Αρκετά λεπτός. Η αλήθεια είναι, μπορώ να πω ότι. Η υφή του είναι αρκετά σκληρή και θυμίζει μπόλπεν στυλό και νομίζω ότι το μελάνι του είναι μπόλπεν. Σας έχω δείξει στο παρελθόν στυλούς μπόλπεν όπως βγάζει η Πάρκερ. Για ένα ευρώ η ποιότητα κατασκευής του είναι αρκετά καλή. Αν το βρείτε με κουπονάκι ή σε προσφορά στα ένα ευρώ πιστεύω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Ε, το μελάνι είναι αρκετά σκούρο και να σας δείξω κιόλας εδώ είναι μία από τι αγαπημένε μου πένες. Να δούμε πως γράφει αυτή. Η πένα αυτή κοστίζει 90 λεπτά. Πιστεύω ότι θα σα έχω λύνει και από αυτήν αυτή, αυτή από το eBay. Την έχω βρει με μαζί με όλα. Παίρνει ανταλλακτικά φυσίγγια. Όχι, ότι μπορείτε, όχι ότι δεν μπορείτε να βάλετε έναν κονβέρτορα. Γενικά είναι αρκετά χρήσιμη και πολύ φθηνή και οικονομική. Και πρόσφατα, λόγω γιορτή μου, έκαναν δώρο και ένα στυλό ο οποίο είναι αυτό εδώ, να του συγκρίνουμε όλου μαζί, ο οποίο είναι αρκετά ακριβούτσικο και καλός και ποιοτικό. Να δούμε πώ γράφει και αυτό. Το, το γράψω από πάνω. Λοιπόν, αυτός έχει άλλου είδου μελάνι. Το μελάνι του είναι αρκετά όμορφο, αρκετά σκούρο. Είναι η ιαπωνική μελάνια από όσο ξέρω. Ε, γενικά είναι carbon base αν δεν κάνω λάθος και αυτό εδώ να σας δείξω και σε σύγκριση με έναν Parker, είναι ο αγαπημένος μου Parker, είναι ballpoint ε, Original μελάνι έχει, δεν έχει imitation ε, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε και τη διαφορά. Θα γράψω ακριβώς από κάτω για να τσεκάρουμε Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι προσπαθώ να κάνω το unboxing, review κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και απ' έξω περνάνε μαχητικά αεροσκάφη. Ε, οι Τούρκοι κάνουν σήμερα και χθε παραβιάσει όλη την ώρα, οπότε έχουμε καταδιώξει και είναι λίγο περίεργη φάση. Ε, φάση. Πέρασπαν, αν ακούτε ένα περίεργο θόρυβο στο background, να ξέρετε ότι είναι τα μαχητικά που περνάνε απ' έξω. Λοιπόν, στο διατάφτα. Αυτό ο στυλό είναι της Xiaomi. Αρκετά καλό. Το μελάνι του είναι πιο θαμπό όπω βλέπετε κι εσεί από ενό Parker. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι του Parker ε, τα μελάνια είναι πιο ακριβά. Κάνουν όσο κάνει και ο στυλό και τα μελάνια τη Xiaomi μόνο. Σε έχω δείξει τα ημιτασιόν. Τέλο πάντων και ο στυλό αυτό είναι ιδιαίτερα ακριβό. Σε σχέση με τον Xiaomi τον θεωρώ ένα καλό value. Μπορεί να περάσει και για καλό στυλό. Είναι αρκετά οικονομικό. Όπω σα είπα, ένα ευρώ σα βγαίνει μαζί με το ένα το μελάνι και δύο κάτι αν τα βρείτε ή τρία. Ανάλογα πότε θα τα αγοράσετε, ε, αν θα τα βρείτε σε προσφορά, τα μελάνια. Αξίζει σε περίπτωση που τον πάρτε σε προσφορά. Ξαναλέω στην περιγραφή, θα σας βρω τη link. Είναι αν βρω κουπόνια την ώρα που κάνω το unboxing τώρα που τον κρατάω στα χέρια μου βρήκα και κοινοποίησα στη σελίδα μου και στο facebook του καναλιού και στην προσωπική μια προσφορά που τον ρίχνει στα 1, -1 κάπου τόσο σε ευρώ. Γι' αυτό κάντε ένα like ή ένα follow οτιδήποτε στη σελίδα του καναλιού γιατί κατά καιρού βρίσκω προσφορές και σας τις βάζω. Ε, αυτός ήτανε, εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό value τουλάχιστον για τα χρήματα που ζητάει στην προσφορά που τον πήρα και τον αγόρασα σας λέω πάλι ένα 40 το συγκεκριμένο είναι τα μελάνια περιμένω να έρθουν τα μελάνια σε άλλο πακέτο γιατί μοιράστηκε η παραγγελία και βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ προτιμάω αυτό εδώ 90 λεπτά, 99 πόσο το έχω αγοράσει θα σας έχω link στην περιγραφή από το ebay να το τσεκάρτε η Κώστας, τσεκτεκνάω, εν συντομία το review για να δούμε αν αξίζει ή όχι το θεωρώ σα ξαναλέω καλό Τσεκάρετε το κι εσεί αν σα αρέσει. Αλλά είναι ιδιαίτερα βάρη και στιβαρό και νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Γεια σα, παιδιά.